Εδώ, καλά, κυρία Παπουτσάκη, πείτε μας για τα παιδιά. Για τον έρωτα το ξέρουμε, τον ζείτε, τον βιώνετε και μακάρι να κρατήσει για πάντα. Πιστεύουμε μακάρι, ότι είναι το πιθανότερο. Αλλά η ερώτησή μου είναι, τα παιδιά τα σκέφτεσαι πια καθόλου, μια και έχεις μπει και στο κομμάτι γάμος? Μα πάντοτε τα σκεφτόμουν. Πώς τα σκεφτόσουν, αφού δεν σκεφτόσουν να κάνει το γάμο? Το ένα δεν προϋποθέτει το άλλο. Δεν προϋποθέτει το ένα το άλλο. Από μικρή σκεφτόμουν ότι... εντάξει, ενώ δεν ήθελα ποτέ να παντρευτώ, ότι θα ήθελα να κάνω ένα παιδί εκεί γύρω στα 30. Τα πέρασα λίγο τα 30. Εκεί γύρω, όπως λες. Στο γύρω είμαι. Στο γύρω είμαι. 33. Κατερίνα μου, πώς όμως το σκέφτεσαι έτσι όλο αυτό έτσι, το θέμα που θα είναι μια τεράστια αλλαγή στη ζωή σου, ενώ και στο πρόγραμμα που μέχρι σήμερα είχες? Νομίζω ότι όλα ρυθμίζονται σιγά τώρα. Δηλαδή, όλα ρυθμίζονται. Ναι. Εσύ πώς το σκέφτεσαι? Εγώ το σκέφτομαι πολύ ευχάριστα και όμορφα. Και πόσο μάλλον από τη στιγμή που είμαι με έναν σύντροφο που αισθάνομαι ότι όλο αυτό το πράγμα θα μοιραστεί, θα ισορροπήσει. Και εκείνος το σκέφτεται δηλαδή? Το σκέφτεστε μαζί ο καθένας? Ναι, ο καθένας μόνος του φαντάζεται. Και εκείνος θα το ήθελε πολύ βέβαια. Τι, Κατερίνα. Τι να κάνω, κι εγώ μεγάλωσα. Άσε μας, μωρέ. Μεγάλωσες. Ναι, ήρθε η ώρα μάλλον. Ξέρω εγώ, θα ήθελα πάρα πολύ. Η πρόταση γάμου ήταν όπως την περίμενες, τώρα που τον ξέρεις καλύτερα, πια, τον άνθρωπό σου? Ναι, βασικά, ξέρω, και για το δική μου προσωπικότητα και για το δικό μου χαρακτήρα, ο τρόπος με τον οποίο έγιναν τα πράγματα ήταν υπέρμετρα συμβατός. Γι' αυτό και ήταν τόσο αυτόματο το ναι στην όλη ιστορία αυτή. Ήταν πολύ απλά, αυθόρμητα, γλυκά και τρυφερά, χωρίς φανφάρες και διάφορα έτσι περιτά πράγματα που ούτως ή άλλως δεν μιλάνε σε κανέναν από τους δυο μας. Οπότε υπάρχει απόλυτη ταύτιση σε αυτό το θέμα.